Νεκρός από πυρά αγνώστων έπεσε μέσα στο γραφείο του στην οδό Ασκληπιού στο κέντρο της Αθήνας ο 52χρονος δικηγόρος Μιχάλης Ζαφυρόπουλος, γιος του Νόντα Ζαφυρόπουλου, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Χτύπησαν σε εμάς πρώτα. Αυτό συνέβη. Απλά απαντήσαμε ότι δεν είναι εδώ ο κύριος Στάδε. Ζήτησε, είπαμε είναι στο δίπλα. Δεν είναι εδώ. Δίπλα χτυπήστε και μάλλον χτύπησαν. Τίποτα, μόνο ο βοηθός του ήρθε και με φώναξε και μου είπε να καλέσω την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Μας πυροβόλησαν, κάλεσε την αστυνομία και το 100. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, το έγκλημα φαίνεται ότι σχετίζεται με υπόθεση που χειριζόταν το τελευταίο καιρό το θύμα. Όπως ανέφερε ο συνεργάτης του δικηγόρου, δύο άνδρες, πιθανότατα αλλοδαποί, είχαν ραντεβού με τον Μιχάλη Ζαφυρόπουλο. Την δολοφονία καταδικάζει σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος.